Είναι, τώρα έχουν κυκλοφορήσει, είναι δύο εμβόλια καινούρια. Τα οποία εγώ προσωπικά σας τα προτείνω να τα κάνουμε. Το ένα είναι το μηνιτιδόκοκο και το άλλο είναι το πνευμονιόκοκο, το δεκατριδύναμο. Το δεύτερο, του πνευμονιοκόκου, το δεκατριδύναμο που έχει κυκλοφορήσει, κυρίως συστήνεται μέχρι την ηλικία των 5 χρονών. Εάν όμως υπάρχει οικονομική διάθεση εκ μέρους των γονέων, εγώ το συνιστώ να γίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεύτερον, υπάρχει το εμβόλιο το οποίο είναι για το μηνιγκητιδόκοκο. Εσύ έχεις κάνει και από το ένα και από το άλλο από μία δόση. Τώρα το καινούργιο εμβόλιο του μηνιγκητιδόκοκου που έχει βγει, το καινούργιο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, αλλά πρόκειται να κυκλοφορήσει, είναι το τετραδύναμο, το μενβαίο, το οποίο το συνιστάμε οπωσδήποτε σε όλα τα άτομα τα οποία είναι μεγάλης πια εφηβικής ηλικίας και κυρίως που θα αρχίσουν να μπαίνουν στα πανεπιστήμια από εδώ και από εκεί. Είναι ένα πολύ αξιόπιστο και λοιπόν κάποια στιγμή να το κάνουμε. Είναι απόλυτη προστασία. Δηλαδή, ενώ είχαμε κάνει τα παλιά τα οποία είχαν λιγότερα στελέχη, μας προφύλασαν, τούτα εδώ μας προφυλάσσουν για ακόμη περισσότερα. Ας πούμε το Prevenar που κάναμε ήταν 7 δύναμο για 7 στελέχη. Τούτο εδώ είναι 13 δύναμο, δηλαδή άλλα 6, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια. Το πιθανότερο μετά από μερικά χρόνια να βγουν και για ακόμη περισσότερα στελέχη. Είναι η εξέλιξη. Μας προστατεύει έναντι του πνευμονιοκόκου. Ο πνευμονιόκοκος κάνει πνευμονίες, οτίτιδες, μικροβιακές λοιμώξεις. Ο μηνιγκητιδόκοκος, όπως λέει και η λέξη, κυρίως κάνει αφοβόμαστε για τη μηνιγκίτιδα. Άρα είναι καινούργια. Καινούργια εμβόλια και για παιδιά τα οποία είναι τώρα 14, 15, 13 χρονών, τα οποία είχαν ή δεν είχαν κάνει τα προηγούμενα, εγώ προσωπικά τα συστήνω. Έτσι. Συν βέβαια και το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχείου της μύτας που λέγαμε, με 3 δόσεις, το οποίο είναι και ασφαλές και αξιόπιστο και το συστήνω ανεπιφύλαχτα να το κάνουν όλα τα κορίτσια. Μάλιστα, μερικές ευρωπαϊκές χώρες το κάνουν και τα αγόρια. Αν πεις παθαίνουν αυτοί καρκίνο του τραχείου της μήτρας, όχι, αλλά αυτοί κολλάνε τον HPV και μετά το μεταδίδουν. Αν λοιπόν θες να σταματήσεις λοιπόν αυτή τη μεταφορά μέσα στην κοινότητα, από πιάνεις να πούμε και τους άνδρες.